Καλησπέρα εδώ και την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Κατερίνα, όπως και αν έγινε, όπως τελικά και αν έφτασε η λίστα αυτή στα χέρια της δικαιοσύνης, υπάρχουν κάποια διατάφτα. Ότι ας πούμε από το 2010 έως σήμερα, μετά από τρεις κυβερνήσεις, μετά από τέσσερις υπουργούς, αυτή η λίστα δεν έχει αξιοποιηθεί ούτε στο ελάχιστο. Και φαντάζομαι. Εξαφανίστηκε κιόλας. Ναι, όπως φαίνεται. Και φαντάζομαι επίσης ότι όσοι έχουν κάτι να κρύψουν από τους μεγαλοκαταθέτες περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα, δεν θα έχουν κάτσει και με σταυρωμένα χέρια τόσο καιρό που το συζητάμε. Βέβαια. Κοίτα, η προσέγγιση που έκανε η ανώτατη πηγή, η εισαγγελική με την οποία επικοινώνησε η Ιωάννα, ανατρέπει τα πάντα πάντως. Η πηγή αυτή, η ανώτατη, κάνει σκόνη όλη την επιχειρηματολογία και τις δικαιολογίες και τα προσχήματα που επεστράτευσαν τουλάχιστον δύο υπουργοί οικονομικών. Ότι δηλαδή δεν μπορούσαν τάχα μου να το χρησιμοποιήσουν. Και άνθρωποι τους ΔΟΕ. Επειδή κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο. Προσπερνώ το γεγονός που και εσύ επισήμανες ότι οι άλλες χώρες το έκαναν. Υπενθυμίζω την ελληνικότατη παροιμία ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει όλη μέρα κοσκινίζει και αναρωτιέμαι τα εξής. Πρώτον, πώς και με ποια κριτήρια ο κύριος Παπακοσταντίνου επέλεξε συγκεκριμένα πρόσωπα να ελέγξει. Όπως ο ίδιος είπε. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα και πώς μπορεί να τεκμηριώσει ότι ελέγχθηκαν. Έδωσε την εξήγησή του ο κύριος Παπακοσταντίνου. Ότι δηλαδή εμπιστευόταν την υπηρεσία την οποία επόπτευε. Είναι το δεύτερο ερώτημά μου. Τι σημαίνει λοιπόν δεν έχει εμπιστοσύνη στο ΣΔΟΕ. Επειδή αυτό είναι παραδοχή διαφθοράς του σώματος και ανικανότητας του ιδίου να το ελέγξει, τι έκανε γι' αυτό. Τρίτον, τι ακριβώς έκανε ο κύριος Βενιζέλος όλο αυτό το διάστημα. Γιατί θυμήθηκε ξαφνικά χθες, Ία μου, ότι είχε τη λίστα και γιατί την έστειλε σήμερα. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ο κύριος Τουρνάρας δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη της λίστας αυτής. Μήπως να απαντήσει ο κύριος Βενιζέλος, γιατί δεν τον την παρέδωσε ως όφιλε. Η εξήγηση δόθηκε πριν από τον Χρήστο Κούτρα. Είναι η εξήγηση που δίνει το Πασόκ. Ότι χθες το βράδυ δηλαδή συνειδητοποίησε ότι αυτή η λίστα δεν υπάρχει πουθενά και ευτυχώς που είχε αντίγραφο. Ναι. Τώρα να μιλάμε όμως με όρους πραγματικότητας και όχι με όρους. Δεν αναφέρομαι στον Χρήστο, αναφέρομαι στις διευκρινήσεις που δίνει ο Βενιζέλος και δεν νομίζω ότι μπορούν εύκολα να πείσουν κανένα, ούτε τον εαυτό του δεν πείθει. Διότι ο κύριος Βενιζέλος, εκτός των άλλων, παρανόμησε και ο ίδιος, παραβαίνοντας το δικό του νόμο. Δικός του νόμος είναι ότι απαγορεύεται να κρατάς προσωπικά δεδομένα. Και έχω και μια επιπρόσθετη απορία. Τι αντίδραση είναι αυτή από την πλευρά του Μαξίμου, να μην δει όπως ισχυρίζεται το περιεχόμενο της λίστας. Λοιπόν. Νομίζω ότι όλοι αρνούνται, όπως είπε πριν αυτό, ο Στράτος, απελθέτω από το ποτήριο ακριβώς. Τούτο. Ναι. Αντανακλά πάρα πολλά πράγματα. Αναρωτιέμαι η δικαιοσύνη θα καλέσει τους κύριους Παπακοσταντίνου και Βενιζέλο. Αντιπαρέρχομαι το ερώτημα που μας απασχολεί όλους για το ποιοι είναι στη λίστα, αλλά δεν μπορώ σήμερα να αντιπαρέλθω τις βάσιμες υποψίες που προκαλεί εξαφάνιση της λίστας. Ερωτήματα που συνδέονται με απόπειρες συναλλαγής συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων ή και πολιτικών δυνάμεων με μεγάλους κείμονες, είτε επιχειρηματίες είναι είτε εκδότες, διότι στη λίστα αυτή σίγουρα δεν είμαστε εσύ και εγώ, έτσι. Κανείς από εδώ μέσα υποθέτω. Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να δοθούν σαφείς απαντήσεις από ποιες συνθήκες έγιναν όλα αυτά τα περίεργα που παρακολουθούμε. Για να φύγουν ή να επιβεβαιωθούν τέτοιου είδους. Το σκάνδαλο είναι τεράστιο. Μιλάμε για μεγάλο σκάνδαλο. Είναι πολλαπλό σκάνδαλο. Μπορεί να αποδειχθεί και πολιτικό και οικονομικό και βεβαίως και σκάνδαλο ηθικής τάξης, προσθέτω. Όταν εξοντώνεις τον κόσμο από τη φορολογική επιδρομή, αυτό είναι τουλάχιστον πρόκληση. Όταν αρνείσαι ή κρύβεις ή αποφεύγεις να εισπράξεις από εκεί που μπορείς να εισπράξεις επειδή σε κάτι άλλο σε εξυπηρετεί, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Πρέπει λοιπόν να λογοδοτήσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Να μάθουμε τι συμβαίνει. Να λογοδοτήσουν πρωτίστως οι κύριοι Βενιζέλος και Παπακοσταντίνου, γιατί κράτησαν και όχι μόνο, αλλά πρωτίστως οι κύριοι Βενιζέλος και όσοι έχουν εμπλακεί μέχρι στιγμής σε αυτή την περίεργη εξαφάνιση της λίστας επί περίπου δύο χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα Κρυβοπούλου. Ερχόμαστε